Περίπου ένα χρόνο μετά το τελεσίγραφο του Μιχάλη Χρυσοχοίδη για εκένωση όλων των υποκατάληψη κτηρίων, δόθηκε τέλος στην κατάληψη της Ροζανέρα που κράτησε 16 ολόκληρα χρόνια. Στις 5 τα ξημερώματα σε μια καλά οργανωμένη επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις από όλες τις υπηρεσίες των Χανίων και με τη συνδρομή δυνάμεων από το Ρέθινο και το Ηράκλειο έγινε η εκένωση του κτηρίου της παλιάς μεραρχίας Κρητών. Η αστυνομία σε έβγαλε έξω, γι' αυτό έγινε και φασαρία. Ναι. Αντιεξουσιαστές συγκεντρώθηκαν στην οδό Κανεβάρο όπου παρέμειναν ως τις 11 το πρωί χωρίς να λείπουν οι στιγμές έντασης. Μα είσαστε σοβαροί! Είσαστε σοβαροί, ρε! Νωρίτερα η αστυνομία προχώρησε σε χρήση χημικών για να αποθήσει τους συγκεντρωμένους. Επήγαν να ανοίξω την πόρτα και ήταν χημικά και με μπήκαν στα μάτια μου και έκλεισα, δεν ξέρω τίποτα. Υπήρχε συγκεντρωμένος κόσμος, περίπου 100 άτομα απ' έξω, στο στενό, εδώ στην Αγίου Μάρκου, πριν την πλατεία του Αγίου Τίτου. Και την ώρα που γινόταν, υποθέτουμε, η μεταγωγή, γιατί δεν φαινόταν η μεταγωγή των ανθρώπων που ήταν μέσα στην κατάληψη, υπήρξε ένταση. Πετάχτηκε ένας καφές από ό,τι είδα και αυτόματα άρχισαν να πέφτουν κρότου λάμψης και χημικά δακρυγόνα. Η δημοσιογράφος Σοφία Θεοδωράκη τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι από χειροβομβίδα κρότου λάμψης. Η αλήθεια είναι ότι είναι περίεργο πώς έπεσαν τα χημικά και οι κρότου λάμψης πάνω σε ανθρώπους και πάνω σε αυτοκίνητα. Δηλαδή η κατεύθυνση δεν ήταν στον αέρα των χημικών. Δεν κράτησε πολύ αυτό, αλλά υπήρξε μεγάλη ένταση εκείνη τη στιγμή. Από νωρίς το πρωί και μετά την ολοκλήρωση της εκένωσης του κτηρίου της παλιάς μεραρχίας, η αστυνομία έχει αποκλείσει όλους τους δρόμους που οδηγούν στο Λόφο Καστέλη, στην παλιά πόλη των Χανίων. Κατασκευασμένο την περίοδο της τουρκοκρατίας, ένα από τα πιο προνομιούχα σημεία της παλιάς πόλης, το κτίριο χρησιμοποιήθηκε ως έδρα της 5ης Μεραρχίας του Στρατού μέχρι το 1985, οπότε και πέρασε από το Υπουργείο Άμυνας στο Υπουργείο Παιδείας. Ήταν παλιά και παλιά. Η 5η Μεραρχία. Έχει ιστορία μεγάλη αυτό το κτίριο. Τον Μάρτιο του 2014, η σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης αποφάσισε να προχωρήσει στην παραχώρηση του κτιρίου της Ροζανέρα στην Εταιρεία Αξιοποίησης Περιουσίας του Πολυτεχνείου, η οποία υπέγραψε σύμβαση με ιδιώτη για την αξιοποίησή του ως ξενοδοχειακή μονάδα. Μια απόφαση που εξακολουθεί μέχρι σήμερα να προκαλεί αντιδράσεις στην κοινωνία των Χανίων. Μετά το πήρε το Πολυτεχνείο, δεν το ξεκουνήσα, γιατί το κάμπανε, δεν ξέρω. Αλλά κρίμα τέτοια κτίρια να μην αξιοποιούνται.